You keep pouring them from one glass to the other, changing the straw. And now to sing this lovely ballad, here is Mama Cass. Γεια σας κύριε Πυλανάκη, σήμερα σας συναντώ στο πρώτο συνέδριο Πάτσι. Είστε εισηγητής και θα ήθελα να σας δώσω το λόγο να μας πείτε λίγο πολύ τι μηνύματα θέλετε να περάσετε και όλη αυτή η έρευνα που κάνετε, πού αποσκοπεί, τι μπορείτε να προσφέρετε με τις γνώσεις σας σε όλους αυτούς που έχουν προβλήματα όρασης, αλλά και γενικά σας επιλέγω ότι πολύ δραστήριο. Πείτε μας λίγο για τη συμμετοχή σας στην εισήγηση. Αγαπητή κυρία Μπέτη, αποσκοπεί στο σλόγγαν της ομάδας σας, στην καλή μας υγεία. Αυτό που κάνω είναι να πάρω μια σκυτάλη από προγενέστες από μένα και να την πάω όσο πιο μακριά μπορώ. Και να την κάνω πιο γνωστή στον κόσμο, διότι είναι πραγματικά ένα μεγάλο πλεονέκτημα να μπορέσουν οι άνθρωποι του σήμερα που θέλουν να βρουν λύσεις και δεν τις βρίσκουν, να τις βρουν μαζί μας. Να τις βρουν μαζί με τη Life. Έχετε πολλές επιτυχίες σε ασθενείς με όραση, γιατί είστε οπτομετρής. Να μας πείτε ένα-δύο περιστατικά και μετά ό,τι άλλο θέλετε. Με κάνει μου χαρά. Λόγω της ειδικότητάς μου της οπτομετρίας, έχω μια γκάμα από ανθρώπους που βλέπω, από παιδιά 2 μηνών, 3 μηνών, τα οποία έχουν γεννηθεί με κάποια φυσική διαφοροποίηση από τους ανθρώπους, και πρόβλημα δηλαδή, έως και ηλικίες 95 χρονών ανθρώπους. Σε όλες τις κατηγορίες έχω εντάξει τα πάντα. Δεν υπάρχει καμία κατηγορία ανθρώπων που να μην έχουν δει βελτίωση σε ό,τι σου κάνει παράλληλα με την χρήση των μπάτσες. Είναι εκπληκτικό για μένα. Εσείς το πάτε και λίγο παραπέρα βλέπω, γιατί αγαπήσατε πολύ τα μπάτσες και είστε και μπάτσερ. Είδα ένα συγκλονιστικό περιστατικό κάποιου ασθενή σας με Πάρκινσον. Είχα ένα ασθενή ο οποίος είχε έρθει σε μένα με τον έφραγμα τον άνθρωπο, δύο άλλοι άνθρωποι, διότι δεν μπορούσε ούτε καν να πατήσει ο άνθρωπος, με σκοπό να φτιάξουμε το θέμα της όρασής του. Αφού αυτό το είχαμε αποκαταστήσει, κάτι μέσα μου με ζυμπούσε και δεν άντεχα να βλέπω τον άνθρωπο αυτό να μην μπορεί να κοιμηθεί, να τον τραβάνε ή τον πάνε κάπου, το σέβανε κυριολεκτικά. Και μία από τις μέρες που είχε έρθει και να ολοκληρώσουμε τη θεραπεία που κάναμε στα μάτια του πινταβάλλου, γιαγιά που έπρεπε να βάλει, για να βλέπει κάπως καλύτερα ο άνθρωπος, του ζήτησα να ασχοληθεί λιγάκι με το θέμα του Πάρκινσον. Και ακριβώς επειδή ο άνθρωπος ήρθε μαζί μου απόλυτη εμπιστοσύνη μετά από αυτό που με κάνει στο θέμα της όρασής του. Κάναμε μια πρώτη προσέγγιση στο πρόβλημα, να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε λύση. Αφού μίλησα με διάφορα μέλη της ομάδας της δικιάς σας ομάδας του Peter Aslanis Training Team, κάναμε μια πρώτη προσπάθεια, δεύτερη, τρίτη, και το αποτέλεσμα που είχαμε μετά από 10 μέρες ήταν εκπληκτικό. Μία μέρα, 10 μέρες μετά από το πρόβλημα που είχαμε ξεκινήσει τη θεραπεία, μία μέρα ξαφνικά μπήκε μέσα στο χώρο που εξετάζω, μόνος του, περπατώντας, κατέβηκε στις κάλες όμως μόνος του, ήρθε, με αγκάλιασε και μου είπε ό,τι ευχές φαντάζεστε. Και εγώ φυσικά ήταν τα πάντα όλα για μένα να βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος μέχρι πριν μερικές μέρες τον φέρνανε δύο άλλοι άνθρωποι ξαφνικά να περπατάει μόνος του, να οδηγεί μόνος του, να κάνει ό,τι κάνει ένας νορμάλ άνθρωπος, ταξιδεύει μόνος του. Πραγματικά είναι φοβερό αυτό το αίσθημα. Χαίρομαι πάρα πολύ για τον κύριο Βιλανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Βιλανάκης είναι ένας πολυμερός θεραπευτής και συνεργάζεται με άτομα που ασχολούνται σε άλλα, είναι στον ιατρικό χώρο αλλά σε άλλους τομείς και αυτό δίνει το εξαιρετικό αποτέλεσμα που έχει γιατί η συνεργασία μεταξύ μας κάνει τη διαφορά. Βέβαια, είναι προϋπόθεση σημαντική αυτή. Επομένως, θα είναι πολύ ευχάριστα τα νέα για όλους που έχουν προβλήματα υγείας και δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν με χημικές ουσίες. Ελπίζουμε στο δεύτερο συνέδριο Πάτσι να έχουμε πιο πολλά περιστατικά. Έχουμε ήδη, πολλά περιστατικά. Ακόμα είμαστε συγκρατημένοι, διότι πρέπει να τα κάνουμε σιγά σιγά. Να το διαδώσουμε λοιπόν, να το μάθει όλος ο κόσμος, γιατί δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος. Πιστέψτε με, νομίζω ότι είναι ένα κύμα το οποίο έχει ήδη φουσκώσει πάρα πολύ και σε λίγο χρονικό διάστημα από σήμερα θα είναι πλέον γνωστό πραγματικά το τι κάνει. Τι κάνουν αυτά τα πατς, πόσο εύκολα λειτουργούν πάνω στον ανθρώπινο οργανισμό, πόσο αποτελεσματικά είναι και πάνω απ' όλα χωρίς φάρμακα, χωρίς ουσίες. Πλέον ο κόσμος νομίζω ότι έχει στρέψει πολύ ένα το ενδιαφέρον του πάνω στο κομμάτι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε γερός, δυνατός και να συνεχίζετε το έργο σας. Να είστε καλά, κύριε. Γεια σας, φίλοι.